Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και σήμερα πάλι μαζί με τον κύριο Χριστοδούλου να συνεχίσουμε το θέμα των αιρέσεων που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει τουλάχιστον να ξέρουμε λίγα πράγματα επιγραμματικά για το τι ήταν οι αιρέσεις και πόσο βασάνιζαν την Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια και αν σκεφτούμε ότι και σήμερα υπάρχουν 400 τόσες αιρέσεις οι οποίες έχουν επισημάνει η Αγία και η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος, φαντάζεστε πόσο κρίσιμο είναι, κύριε Χριστοδούλου, το θέμα των αιρέσεων. Ναι. Για να αντιμετωπίσουμε όμως τις αιρέσεις. Την εποχή εκείνη ήταν ακόμα πιο κρίσιμο, ναι. Διότι δεν είχαν κατασταλάξει στα δόγματα. Λοιπόν, η Εκκλησία ήξερε την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά δεν είχε αποκρισταλωθεί ακόμα το δόγμα. Ναι. Και οι αιρετικοί έγιναν αφορμή να συγκληθούν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, μάλιστα, να συζητήσουν εμβριθώς τα θέματα. Για την αντιμετώπιση των Οικουμενικών Συνόδων και την των αιρέσεων έγιναν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι. Τι θα πει η Οικουμενική Σύνοδος? Η Οικουμενική Σύνοδος είναι μία σύναξη από επισκόπους κυρίως και ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι συζητάνε ένα θέμα, είτε δογματικό, είτε κανονικό, είτε θέμα τάξης και ηθικής, και βγάζουν μια απόφαση. Κυρίως δογματικά θέματα. Ναι. Και βγάζουν μια έγκυρη απόφαση. Αυτή η απόφαση. Η οποία ανακοινώνεται σε όλες τις εκκλησίες. Ο λαχού της Οικουμένης. Εάν τώρα αυτή η απόφαση γίνει δεχτή από το πλήρωμα της Εκκλησίας, από κλήρο και λαό, ναι. Η επόμενη, αυτό διαπιστώνεται από την επόμενη σύνοδο, τότε η προηγούμενη ανακηρύσσεται οικουμενική, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί σύνοδοι, οι οποίοι δεν αναγνωρίστηκαν. Πήραν σωστές αποφάσεις, αλλά δεν αναγνωρίστηκαν ως Οικουμενική Σύνοδο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Αυτή λοιπόν σήμερα θα μας απασχολήσει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, ναι. Η οποία να πούμε εκ προημίου, ότι αφορά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, τη θεαμβελικότητα και τη Θεοτόκου. Και τη Θεοτόκου. Ναι. Ωραία. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και το πρόσωπο της Θεοτόκου. Ναι. Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 431 στην Έφεσο της Μικράς Ασίας με προτροπή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Νεστορίου και για να αντιμετωπίσει τις δύο αιρέσεις του Νεστοριανισμού και του Πελαγιανισμού. Σημειωτέων ότι ο Νεστόριος, ο οποίος ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολης, πατριάρχης αργότερα αναγνωρίστηκε, καταδικάστηκε ο ίδιος και τα συγγράμματά του κατεστράφησαν, ο ίδιος δεν εξορίστηκε. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτό, μετά την καταδίκη του αριανισμού, δημιουργήθηκε νέα αίσθηση εντάσεων με τη διδασκαλία του Νεστορίου, ο οποίος αρνούταν τον όρο Θεοτόκος για την Υπεραγία Θεοτόκο και για τη Μαρία, την ονόμαζε ή Χριστοτόχο ή Θεοδόχο ή Θεοφόρο. Αλλά όχι Θεοτόκο. Ναι, όχι Θεοτόκο. Θα το εξηγήσουμε αυτό. Το κυριολογικό επιχείρημα του Νεστορίου ήταν ότι υπό ανθρώπου Θεών τεχθήνε αδύνατον. Είναι δηλαδή αδύνατο ένας άνθρωπος να γεννήσει Θεό. Και αυτό βεβαίως είναι μία λογική πρόταση. Ναι, ναι. Και φαίνεται πολύ καλά εδώ ότι επικρατεί η ανθρώπινη λογική, η οποία δεν μπορεί να καταλάβει το υπέρλογον, ναι. Και δεν μπορεί να ενστερνιστεί επίσης και την παντοδυναμία του Θεού. Ναι, σωστά. Διότι πώς δεν είναι δυνατόν, ένας άνθρωπος να γεννήσει το Θεό. Για το Θεό όλα είναι δυνατά, ναι, ναι. Έτσι. Ύστερα βέβαια ο Θεοτόκος δεν ήταν απλός κοινός άνθρωπος, ήταν ευλογημένη ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες. Αυτή που επέλεξε ο ίδιος ο Θεός και δια του Αγγέλου την επίνεσε δια την αρετή της. Λοιπόν, η σύνοδος της Εφέσου κατεδίκασε τη διδασκαλία του Νεστορίου και του Πελαγίου. Ο Πελάγιος ήταν ένας μοναχός εκδύσεως, ο οποίος δίδασκε, πρέπει να αναφερθούμε βέβαια στο πώς έφτασε στις απόψεις του, ότι
το προπατορικό αμάρτημα δεν επηρέασε την ανθρώπινη φύση και ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τη μόνος του, χωρίς τη βοήθεια της Θείας Χάριτος. Αυτό ο πελαγιανισμός έγινε για να αποκρούσει τις απόψεις του Ιερού Αυγουστίνου, ο οποίος έλεγε μετά το προπατορικό αμάρτημα ηλιώθησαν τόσο πολύ οι ανθρώπινες δυνάμεις, ώστε αδύνατο να σωθεί από μόνος του και χρειαζόταν απαραίτητη τη Θεία Χάρη. Ο Πελάγιος έφτασε στο αντίθετο άκρο. Εμείς πιστεύουμε τώρα, η Εκκλησία έχει καταλήξει στο ότι ούτε μόνο η Θεία Χάρη, ούτε μόνο η ανθρώπινη θέληση, αλλά πρέπει να γίνει συνέργεια των δύο. Ο Θεός οπωσδήποτε πάντα ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί, αλλά εάν δεν συναντήσει την αποδοχή του ίδιου του ανθρώπου και δεν συνεργήσει η ανθρώπινη θέληση με τη Θεία Χάρη, δεν γίνεται σωτηρία. Ναι, ναι. Αυτό έτσι πολύ χοντρικά. Τώρα, υπήρχε επίσης και σύγκρουση δύο σχολών στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν η σχολή της Αντιόχειας και η σχολή της Αλεξάνδρειας. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης υποστήριζε τις απόψεις του Νεστορίου, αυτός που προείδρευσε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο οποίος κατάφερε να πείσει τους υπόλοιπους και να περάσει άποψη να καταδικάσει τον Νεστόριο. Η δε Αλεξανδρινή σχολή. Και ο Νεστόριος ήταν επίσκοπος. Ήταν επίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Εξέδωσε επίσης σπουδαίους κανόνες, ένας από τους οποίους ήταν ότι οποιαδήποτε πρόσθεση ή αφαίρεση στο σύμβολο της πίστης απαγορεύεται από εδώ και στο εξής. Πώς τώρα έφτασε η Εκκλησία σε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο? Όταν καταδικάστηκε η αίρεση του Αρίου, υπήρχαν πολλοί οι οποίοι είχαν διάφορες αποκλίσεις από τη διδασκαλία του Αρίου. Ήταν οι όμοι, οι ανώμοι, οι ομοουσιανοί και οι όμοιουσιανοί. Λοιπόν, και η όλη σύγκρουση βρισκόταν πάνω στο πώς ο Χριστός, πώς ενώθηκε η ανθρώπινη με τη Θεία Φύση. Να πούμε τώρα για την Αντιοχιανή σχολή και μετά θα πούμε και τις απόψεις της Αλεξανδρινής. Η Αντιοχιανή σχολή ιδρύθηκε από τον Λουκιανό, ο οποίος ήταν ένας φιλόσοφος και παρέμενε σταθερά στο διαχωρισμό των δύο εν Χριστώ φύσεων, και γι' αυτό και ο Νεστόριος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, που προερχόταν από την Αντιοχιανή σχολή, υποστήριζε ότι Θεοτόκον τη Μαρία καλεί το ουδής. Κανένας να μην καλεί τη Μαρία Θεοτόκον. Μαρία γαρά άνθρωπος είναι, υπό ανθρώπου δε Θεών τεχνίνε αδύνατον. Αυτό ήταν μια λογική πρόταση. Αλλά εδώ δεν σημαίνει ότι είναι αληθινή, γιατί υπάρχει και το υπέρλογον στα θέματα της πίστεως και των δογμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορεί η ανθρώπινη λογική να τα καταλάβει από την αρχή. Ναι. Τα οικειοποιείται μόνο μέσω της πίστεως. Και γιατί λοιπόν υπό ανθρώπου Θεών τεχθεί είναι αδύνατον? Για το Θεό όλα είναι δυνατά. Δεν είναι η Μαρία, η πρωτοβουλία της Μαρίας να γεννήσει τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Ήταν του Θεού πρωτοβουλία. Έτσι είναι, είναι αποδοχή. Επίσης ισχυριζόταν ότι ο όρος Θεοτόκος δεν είναι βιβλικός, διότι πράγματι δεν απαντάται ούτε στην Καινή Διαθήκη ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά είχε επικρατήσει ως ο πιο ενδεδειγμένος όρος για να εκφράσει αυτή τη νέα πραγματικότητα, ότι ο Χριστός ενανθρώπισε και μέσω μιας γυναικός. Ναι.
Επίσης, απέρριπτε την αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων δεχόμενος απλή συνάφεια. Τι σημαίνει αντίδοση ιδιωμάτων? Σημαίνει ότι μεταξύ των δύο φύσεων του θεανθρώπου, τα ιδιώματα της μιας φύσεως της θείας δίνονται, συνυπάρχουν μαζί με τα ιδιώματα της άλλης. Και να εξηγήσουμε τώρα ποια είναι τα ιδιώματα της θείας φύσεως. Είναι η πανσοφία, η παντοδυναμία, η πανταχού παρουσία, η αγιότητα, η αναμαρτησία και ούτω καθεξής. Ιδιώματα της ανθρώπινης φύσεως είναι η πείνα, η δίψα, ο κόπος, η κούραση, ειδικά στον Χριστό μόνο ο πόνος, ας πούμε, ο θάνατος. Όλα εκτός της αμαρτίας. Ναι. Οι δύο φύσεις λοιπόν που είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού έπαιρνε η μία τις ιδιότητες της άλλης. Αυτό σημαίνει αντίδοση ιδιωμάτων. Πράγμα που ισχύει. Ισχύει αντίδοση ιδιωμάτων. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να μεταδοθεί στον άνθρωπο η Θεία Χάρη. Και δεν μπορούσε να μεταδοθεί. Αυτές οι δύο φύσεις δεν μείγνεται, είναι άμυκτες. Ποιος? Η φύση του Θεού. Ναι, είναι άμυκτες, αλλά συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο. Ναι, εντάξει. Στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Πολύ ωραία. Τώρα, από την άλλη μεριά. Άλλο το εκφράζει ο Θεός και άλλο το εκφράζει ο άνθρωπος. Ναι. Ας πούμε πάνω στο Σταυρό πονούσε και υπέφερε. Ναι. Έτσι. Ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος. Ως η Θεότης απαθής διέμεινε, έτσι. Ναι. Η Αλεξανδρινή σχολή. Και αναστήθη ως Θεός. Ναι, αναστήθη ως Θεός. Η Αλεξανδρινή, αυτά τα πράγματα εμείς τα θεωρούμε τετριμένα. Ναι, αλλά τότε δεν εκείνη δεν είχαν ακόμα παγιωθεί μέσα στη σύνοδο. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα στη σύνοδο και τα διατύπωσε. Τα διατύπωσε και είδαμε, όταν εκ των υστέρων το καταλάβεις, λες, μα τόσο απλό ήτανε. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Λοιπόν, η Αλεξανδρινή σχολή ομιλούσε περί της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων. Τι σημαίνει υποστατική, από τον όρο υπόσταση, που είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο και η υπόσταση είναι το ίδιο πράγμα. Η υποστατική ένωση λοιπόν είναι η ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, της ανθρωπίνης και της θείας, σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Χριστού. Μάλιστα. Η ένωση αυτή γίνεται χωρίς να απορροφάει η μία φύση την άλλη φύση. Και σε αυτό το ένα πρόσωπο υπάρχουν και οι δύο ιδιότητες, και Θεός και άνθρωπος. Η Αλεξανδρινή σχολή απέρριπτε την πρόταση του Νεστορίου ότι η Παρθένος Μαρία γέννησε μόνο ψηλόν άνθρωπο, δηλαδή ένα κοινό άνθρωπο. Και εκ των υστέρων πέρασε ψηλόν άνθρωπο εννοεί. Ψηλόν με γιώτα. Ναι. Όχι υψηλό. Α, όχι υψηλό. Ψηλόν λεπτόν, δηλαδή ένα κοινό άνθρωπο. Και εκ των υστέρων πέρασε η θεότητα μέσα στην Παναγία και μέσα στη. Δεν λέει το Ευαγγέλιο το δύο πράγματα. Όχι, δεν λέει. Αυτά είναι. Σοφίσματα. Ναι, ναι, και γι' αυτό και απορρίφθηκε αυτή η διδασκαλία. Διότι όλοι οι αιρετικοί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν την αλήθεια. Καλά, δεν θυμόντουσα. Την υπερβατική αλήθεια με τη λογική του. Εκείνο το χωρίο που λέει ότι πώς είναι δυνατόν να με επισκεφτεί η μητέρα του Θεού. Ναι. Αυτό το χωρίο μιλάει ότι η Μαρία ήταν μητέρα του Θεού. Έτσι. Όπως επίσης ο λόγος. Δεν μπορούσαμε να το φέρουμε σαν επιχείρημα στον Εστόριο. Μα το φέραμε. Ότι ο λόγος αρξεγένετο και σκήνωσε εν ημίν. Τώρα, αυτές οι δύο τάσεις, δηλαδή της Αντιοχιανής και της Αλεξανδρινής σχολής, δεν μπορέσαν να γεφυρωθούν παρά το ότι αντιλάγησαν πολλές επιστολές και γι' αυτό και υπήρξε η πρόταση να γίνει Οικουμενική Σύνοδος για να λύσει τη διαφορά. Η οποία έγινε ποια χρονολογία? Η Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 431. Μετά την ανταλλαγή επιστολών, ο Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ο Μικρός όπως λέγεται, ενημερώθηκε για τη δογματική διαφορά των δύο σχολών και αποφάσισε, εξέδωσε διάταγμα να γίνει η Οικουμενική στις 19 Νοεμβρίου του 430 να γίνει η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία ορίστηκε για τις 7 Ιουνίου του 431, που ήταν η μέρα Πεντηκοστή.
Πράγματι λοιπόν ο Κύριλλος έφτασε, πρώτος έφτασε ο Νεστόριος με 16 επισκόπους και με τη συνοδεία της αυτοκρατορικής φρουράς. Θα δούμε τώρα γιατί νόημα είχε αυτοκρατορική. Να πιέσει. Ναι, διότι ο Νεστόριος είχε την εύνοια της αυτοκρατορικής φρουράς. Μάλιστα. Μετά έφτασε ο Κύριλλος με 50 επισκόπους, κουβαλώντας μαζί τους μοναχούς, παραβολάνους, θα πω ότι είναι οι παραβολάνοι και ναυτικούς, για το ενδεχόμενο δυναμικής αναμέτρησης αν χρειαζότανε. Οι παραβολάνοι ήταν, λέει, μία αδερφότητα. Παραβολάνους βγαίνει από το παρά το βαλανίο. Α, αυτοί που κοίταγαν, το βαλανίο ήταν φύλαγαν τα ρούχα των. Ναι, ήταν τα δημόσια λουτρά. Αυτοί λοιπόν βοηθούσαν το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και επίσης μάζευαν νεκρούς που είχαν μέσα στο δρόμο βρεθεί ή περιέθαλπαν λεπρούς, ασθενείς, έκαναν πάρα πολλή δουλειά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπερέβησαν των εξκαμένων. Λέγεται μάλιστα ότι έλαβαν μέρος στη δολοφονία της φιλοσόφου Υπατίας και μερικοί συγγραφείς προσπαθούν να ρίξουν το βάρος στους χριστιανούς, στους χριστιανούς, ναι, ξέρω, και να ευθύνει στον ίδιο τον Κύριλλο, αλλά έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι δεν είχε καμία ανάμειξη, απλώς ήταν ένας φανατισμός της στιγμής. Το δεν ξέρουμε και ποια στοιχεία ήταν, γιατί τη βρήκανε στο δρόμο, τη χτυπήσανε, δεν ξέρω αν αντάλλαξαν. Γεγονός είναι ότι δολοφονήθηκε η Υπατία, η οποία δεν ήταν χριστιανή. Δεν ήταν, αλλά ήταν σεβαστή μέσα στην Αλεξανδρινή κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί ήταν μαθηματικός και φιλόσοφος. Μάλιστα. Και είχε, μπορούμε να πούμε, ένα εξαιρετικό μυαλό. Λοιπόν, μη έχοντας φτάσει το μεταξύ, όταν έφτασε και η αντιπροσωπεία του Κυρίλλου, δεν είχαν φτάσει ούτε από την Ανατολή επίσκοποι, ούτε από το Ιλυρικό, ούτε από τη Δύση και γι' αυτό αποφάσισαν να περιμένουν λίγες μέρες μέχρι να έρθουν. Το διάταγμα έλεγε ότι πρέπει από κάθε περιφέρεια να έρθουν 3 αντιπρόσωποι και αν δεν ερχόντουσαν ετίθεται υπό αμφισβήτηση η οικουμενικότητα της Συνόδου. Γι' αυτό ήταν απαραίτητη η παρουσία. Ναι. Αντιπροσώπου. Ναι. Πέρασαν 16 μέρες και η Σύνοδος, ο Κύριλλος εκήρυξε την έναρξη της Συνόδου στις 22 Ιουνίου, διότι είχαν αρχίσει να κουράζονται οι επίσκοποι που είχαν έρθει, έκανε και ζέστη, ήταν καλοκαίρι, και επίσης έφτασε ο Ιουβενάλιος, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων, ο οποίος πήρε το μέρος του Κυρίλλου. Λοιπόν, τελικά έλαβαν μέρος συνολικά 150 επίσκοποι και από αυτούς ο Νεστόριος είχε μόνο 54. Στη συνέχεια ήρθαν και από τη Δύση και από την Ανατολή. Μάλλον όταν ήρθαν οι επίσκοποι του Αντιοχίας, είχε ήδη καταδικαστεί ο Νεστόριος και θεωρήθηκε ότι βιάστηκε πολύ ο Κύριλλος και δεν απεδέχθησαν τις αποφάσεις της υπό τον Κύριλλο Συνόδου. Κάνανε δική του σύνοδο με την οποία κατεδίκασαν τις αποφάσεις της Συνόδου του Κυρίλλου και αφόρησαν τον ίδιο τον Κύριλλο. Και έτσι πλέον βγήκαν δύο στρατόπεδα αντιμαχόμενα, ή υπό τον Κύριλλο επίσκοπη, ναι, και υπό τον Ιωάννη Αντιοχίας. Ο βασιλιάς ενημερώθηκε γι' αυτά και προσπάθησε να του συμβιβάσει. Ποιος ήταν τότε? Ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Μάλιστα. Προσπάθησε να του συμβιβάσει. Αλλά κατάλαβε από την αρχή ότι ήταν αδύνατο να συμβιβαστούν οι δύο διαφορετικές απόψεις. Εν τω μεταξύ αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα στη Σύνοδο ήταν ένας ονόματι Κανδιδιανός,
και είχε συνταχθεί με τον Νεστόριο. Με τη βοήθεια τώρα της Ανακτορικής Φρουράς περιόρισε τους επισκόπους από τον Κύριλο και ώστε να αποκλειστεί η επικοινωνία της με τον Μαλάτι. Διότι εάν παίρνανε με το μέρος τον Αυτοκράτορα είχαν κερδίσει το παιχνίδι. Μετά από 10η και την 11η Ιουλίου η παρουσία των δυτικών επισκόπων οι οποίοι καταδίκασαν την αίρεση του Νεστορίου της απόψης και ομολόγησαν ότι τα πάντα είχαν γίνει με τον κανονικό τρόπο, δεν υπήρχε καμία παρεκτροπή. Και αυτό έσωσε την κατάσταση. Έσωσε, έγινε πλάστηκε πλέον υπέρ του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ενώ είχε απομονωθεί ο Νεστόριος και οι διδαχές του. Εν τω μεταξύ ο Κύριλλος κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με το παλάτι, έχοντας κλείσει μέσα σε ένα μπαστούνι ενός μοναχού ένα γράμμα, το οποίο το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη προς τον μοναχό Δαλμάτιο, που ήταν ένας μοναχός που είχε πολύ μεγάλη επιρροή στα Ανάκτορα και στην Εκκλησία γενικά. Και τελικά ο Αυτοκράτορας, μη μπορώντας να συμβιλιώσει τις δύο πλευρές, φυλάκισε τον Νεστόριο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου και τον Κύριλο Αλεξανδρίας, γιατί κάθε μία πλευρά είχε αφορήσει την αντίστοιχη προεξάρχοντα της άλλης. Μάλιστα. Τελικά όμως αναγκάστηκε να σεβαστεί τα πεπραγμένα της υπό τον Κύριλο Οικουμενική Συνόδου και τον αποφυλάκισε και έστειλε τον Νεστόριο σε ένα μοναστήρι στην Αντιόχεια μέχρι να βρούνε λύση οι επίσκοποι. Στο τέλος της Συνόδου, τις οποίες τα πρακτικά διεσώθησαν και αποτέλεσαν ένα μεγάλο τόμο που υπάρχει στην Ελληνική και στη Λατινική, και μετά από 2 έτη εργασίας συντάχθηκε κοινός όρος που ονομάστηκε όρος των διαλογών και υπήρθε συμφωνία στις δύο ομάδες και βγάλανε δογματική απόφαση συν εψήφισαν και 8 κανόνες. Ο όρος των διαλαγών αποτελούσε μία έκθεση, πολύ σπουδαιότατη έκθεση πίστεως περί της υποστατικής ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού και τελικά λύθηκε το δογματικό θέμα. Οι επίσκοποι... Άφησε όμως κάτι κατάλοιπα, μοναφισιτισμού κλπ. Η επόμενη σύνοδος είναι ο μοναφισιτισμός. Σε αυτή τη σύνοδο διατυπώθησαν οι εξής προτάσεις. Ο όρος Θεοτόκος δεν αποτελεί καινοφανή διδασκαλία, αλλά είναι αποδεκτός. Ύστερα, η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του λόγου εκφράζει την πίστη των πατέρων. Δηλαδή ο λόγος ήρθε στην Παναγία με τον Ευαγγελισμό και σαρκώθηκε και είναι άνθρωπος. Και ο Ιωάννης, ο λόγος άρχισε για ένα τόπο. Ναι. Ότι ο Υιός του Θεού είναι... Άρα έγραφε ο Ιωάννης, σάρκωσε γέννητο δια της Θεοτόκου, ναι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Αλλά απροβλέπτως, ας πούμε, δημιουργούνται καταστάσεις εκ των υστέρων. Γι' αυτό υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα στη Συνόδους, για να λύνει τα επιμέρους προβλήματα. Ακριβώς. Επίσης, ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και είναι απάτορ εκ μητρός, δηλαδή προαιωνίως έχει γεννηθεί από τον Πατέρα και εν χρόνο έχει γεννηθεί από την Υπεραγία Θεοτόκο. Όχι, απάτορ, στον ουρανό είναι αμήτωρ και στη γη αμήτωρ απάτωρ. Εκ πατρός και στη γη. Δίχως Πατέρα. Ναι. Και γεννήθηκε προαιωνίως μένα από τον Πατέρα, εν χρόνο δε από τη μητέρα του την Υπεραγία Θεοτόκο έγινε άνθρωπος, σαρκώθηκε. Δηλαδή, να το δώσουμε, και είναι να ομοούσιος τον Πατρί κατά ναι. τη Θεότητα και ομοούσιος προς τους ανθρώπους και την ανθρωπότητα. Ο Χριστός γεννήθηκε προαιωνίως από τον Πατέρα, ναι. αρέστος και λοιπά όπως τα λέει στην Σύνοδη,
Να μην πολυλογήσουμε. Και το δηλαδή, γεννήθηκε δεν πρέπει μητέρα, να το εκλάβουμε. Έτσι. Ναι, χωρίς μητέρα βέβαια. Χωρίς μητέρα. Το γεννήθηκε δεν πρέπει να το εκλάβουμε όπως εάν. Χρονική διάρκεια. Όχι, όχι. Σαν ανθρώπινη γέννηση. Όχι. Μπορούμε να, έτσι, μπορούμε να το καταλάβουμε ότι προήλθε από τον πατέρα προαιωνίως. Ναι. Όπως και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός πάλι προαιωνίως. Είναι δηλαδή η γέννηση πατήρ, και η εκπόρευση. Άμα πατήρ, άμα υιός. Η γέννηση και η εκπόρευση είναι δύο διαφορετικά είδη γεννήσεως. Ναι. Που για τον άνθρωπο είναι δύσκολο να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Και τέλος, η σάρκωση του Υιού και Θεού σημαίνει ένωση των δύο φύσεων. Η ένωση αυτή είναι ασύχητη και άτρεπτη ως προς τις φύσεις. Καμία φύση δεν επικρατεί, δεν απορροφάει μία την άλλη, δεν εξαφανίζεται η μία από την άλλη, αλλά παραμένουν συγχρόνως και οι δύο υπό το ίδιο πρόσωπο. Ενωμένα στο ίδιο πρόσωπο. Τώρα, εάν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε για τον Πελάγιο και τον Πελαγιανισμό. Έχουμε 10 λεπτά ακόμα. Ναι. Ο Πελάγιος ήταν ένας μοναχός Βρετανός, ο οποίος ήρθε στη Ρώμη και μετά πήγε και στην Ανατολή και έμαθε τα καλά, ήξερε καλά ελληνικά. Ναι. Ήταν δύσκολο την εποχή εκείνη να είσαι Βρετανός και να ξέρεις καλά ελληνικά, όπως να ξέρεις τη λατινική σαν μητρική γλώσσα και να μάθεις και ελληνικά. Ο Αυγουστίνος, παρόλο που ήταν σπουδαίος πατήρ, ουδέποτε έμαθε ελληνικά και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να καταλάβει τις δύο οικουμενικές συνόδους, την πρώτη και τη δεύτερη. Στη Ρώμη ήρθε το 400 μετά Χριστόν και γνώρισε την διδασκαλία του Θεοδόρου Μοψουαιστίας, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, αλλά η διδασκαλία του ήταν στον αντίποδα της διδασκαλίας του Αυγουστίνου. Μάλιστα. Ο Αυγουστίνος τώρα να πούμε τι δίδασκε, ότι ένεκα των αποτελεσμάτων της πτώσεως του ανθρώπου στο προοδορικό αμάρτημα, ο άνθρωπος έχασε την ικανότητα να σωθεί αφ' αυτού, έπρεπε να σωθεί από κάποιον άλλο, σώθηκε βέβαια από τον Ιησού Χριστό. Αλλά η σωτηρία είναι μόνο έργο της Θείας Χάριτος, δίδασκε ο Αυγουστίνος. Ναι. Και εφόσον όμως δεν σώζονται όλοι, λέει, υπάρχει απόλυτος προορισμός, δηλαδή άλλοι είναι προορισμένοι να σωθούν και άλλοι να καταδικαστούν. Έπρεπε να πει και της Θείας Χάριτος, ναι. Μόνο και μόνο της Θείας Χάριτος. Ότι αυτοί που καταδικάζονται φταίνε ίδιοι, βεβαίως φταίνε οπωσδήποτε. Πρέπει όμως, λέει κανείς, να έχει εμπιστοσύνη στην αγαθότητα και στην πανσοφία του Θεού. Το ότι, αλλά το γιατί ενεργεί έτσι σε άλλους και αλλιώς σε άλλους, δηλαδή γιατί άλλοι σώζονται και άλλοι δεν σώζονται, δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Και έλεγε ότι ανεξιχνίαστες είναι οι βουλές του Θεού. Αυτό είναι βέβαια λανθασμένο, διότι ο Θεός θέλει όλους τους ανθρώπους να σωθούν. Το αν κάποιοι δεν θέλουν να σωθούν, δεν μπορεί να το επιβάλλει. Όχι. Έτσι. Αλλά ότι το συμπέρασμα του απόλυτου προορισμού είναι σαφέστατα λανθασμένο και διότι κάνει τον Θεό να είναι δημιουργός του κακού. Ναι, ή τουλάχιστον άδικος. Ναι, άδικος, γιατί άλλοι σώζονται, άλλοι δεν σώζονται. Ο Θεός είναι δίκαιος, δικαιότατος. Ναι, ναι. Τώρα στην Ανατολή υπήρχε η άλλη νοοτροπία ότι ο κύριος παράγοντας της σωτηρίας είναι η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη συνέργεια. Αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν μπορεί να το απορρίψει κανείς. Όχι, ο κύριος παράγοντας. Είναι, όχι ο κύριος. Ναι, συνεργεί παράγοντας, και η ανθρώπινη, συνεργεί. Έτσι. Ναι, βοηθάει η ανθρώπινη. Βοηθάει χάρη αφού λέει όσοι τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, ναι, πάει να πει και κάποιος δεν θέλει. Δεν είναι αναγκασμένοι να θέλουν όλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να θελήσει και ο άνθρωπος. Νομίζω είναι από το Ευαγγέλιο. Απλά πράγματα αυτά από το Ευαγγέλιο να ξέρει κανείς. Ναι. Ο Χριστός είπε όποιος θέλει ας έρθει. Τι σημαίνει όποιος θέλει, ότι μπορεί να μην θέλει. Βέβαια. Έχει το δικαίωμα να μην θέλει. Άρα λοιπόν ποιος απόλυτος προορισμός, αφού ο άνθρωπος μπορεί να θέλει και μπορεί να μην θέλει. Ο απόλυτος προορισμός έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, διότι έγινε στη συνέχεια δεχτός από τους οπαδούς του Καλβίνου και δημιούργησε κατά την άποψη ενός σπουδαίου Αμερικανού κοινωνιολόγου, του Max Weber, προτεσταντισμό. Δημιούργησε το φαινόμενο του καπιταλισμού. Α. Διότι
Κανένας δεν ξέρει, είναι προορισμένος για σωτηρία ή απώλεια. Ναι. Μέσα στην αγωνία του λοιπόν να μάθει τι είναι, πίστευαν ναι. ότι όποιαν οι δουλειές πάνε καλά, επιβραβεύεται η... Λάθος. Η αρετή του με το να του πάρει. Ο άφρον πλούσιος δεν του διδάξει. Ναι. Βεβαίως τεράστιο λάθος. Πηγαίνανε καλά. Και εξ τούτου, γιατί στην Ελβετία ειδικά δημιουργήθηκε το φαινόμενο του καπιταλισμού, πώς ότι κανείς εργάζεται να αυξήσει τα κεφάλαιά του, χωρίς να υπάρχει ειδική ανάγκη που πρέπει να καλύψει. Δηλαδή, κυνηγάει το χρήμα για το χρήμα. Γιατί, ενδομήχως. Πιστεύει ότι αν αυγατίζουν η περιουσία του, τόσο πιο καλά, τόσο κοντύτερα στον Θεό. Ακριβώς, είναι αποδεκτός από τον Θεό. Τεράστιο λάθος, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς αγίους ανθρώπους να πεθαίνουν πάμπτωχοι και πλούσιους οι οποίοι δεν είναι καθόλου ενάρετοι. Ή λέει τώρα, οι πρώτοι θα έρθουν τελευταία και οι τελευταίοι ναι. πρώτοι. Ο Πελάγιος τώρα δίδαξε ότι η αμαρτία των πρωτοπλάστων έκανε κακό μόνο στους ίδιους και όχι στους απογόνους, αλλά παρά μόνο ως κακό παράδειγμα. Έκανε, δηλαδή... Α, δεν κληρονομήθηκε. Και ότι ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος έχει δυνάμεις να επιτύχει αφ' αυτού τη σωτηρία, έλεγε ο Πελάγιος. Η Θεία Χάρη μόνο βοηθητική σημασία έχει, πάλι καλά. Όπως το παράδειγμα του και η διδασκαλία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, δεν δεχότανε ότι το βάφτισμα λύνει το προβατικό αμάρτημα, το συγχωρεί το προβατικό αμάρτημα, όπως επίσης και δεν δεχότανε τον υπηβαφτισμό. Ήταν άνευ αξίας ο υπηβαφτισμός. Και βέβαια, αφού δεν πίστευε ότι λύνει το ναι. προβατικό αμάρτημα. Τελικά αυτή η απόψη, επίσης ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε εξ αρχής θνητός, άλλο αυτό. Βέβαια, εξ αρχής θνητός, διότι δεν είναι, όχι, αφού ότι δεν ο είναι Θεός δηλαδή θάνατο. Ο θάνατος συνέπεια της αμαρτίας. Αφού το λέει. Το λέει ο Θεός. Αν φάγετε δεν θα πεθάνετε, αν δεν φάτε δεν πεθάνετε. Τώρα πώς... Δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο αυτοί. Δεν διαβάζουν, προσπαθούν με τη λογική να τα εξηγήσουν όλα. Δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, σας λέω εγώ. Δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο, στην τρίτη τέτοιο πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Καταδικάστηκε και ο πελαγιανισμός. Αφού ο θάνατος είναι απότοκος της αμαρτίας, άρα δεν υπάρχει απαρχής ο θάνατος. Εμείς το λέμε αυτό τώρα, εκείνος το ήξερε, το πίστευε. Να το λέει η γέννηση μέσα. Το ξέρω. Το ξέρω γιατί εμείς τώρα το έχουμε ερμηνεύσει σωστά. Εάν δεν το ερμηνεύσει σωστά, μπορεί να πεις ό,τι θες. Και γι' αυτό και εμείς διαβάζουμε μεν την Αγία Γραφή, αλλά δεν την ερμηνεύουμε όπως θέλει ο καθένας. Υπάρχει η αντικειμενική και η κοινώς αποδεκτή η πατρική ερμηνεία που έχει γίνει από αγίους πατέρες της Εκκλησίας και έχει το εχέγγυο της αγιότητος και της αληθείας και αυτήν μαθαίνουμε εμείς. Αυτήν, δεν κάθεται ο καθένας να ερμηνεύσει όχι, βέβαια, ούτε μπορεί να και απόδειξη ότι είναι επικίνδυνη η ερμηνεία της Αγίας Γραφής από κάθε άνθρωπο. Έτσι. Είναι ότι όλες οι αιρέσεις προήρθαν από καταρτισμένους κληρικούς ή λαϊκούς, οι οποίοι όμως έβαλαν πρώτο το μυαλό τους. Το μυαλό όμως πλανάται. Έτσι είναι. Έτσι, ναι. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, κύριε ναι. Έχουμε, έχει πάρα πολύ περιεχόμενο. Σήμερα, μια και είχατε έχει και πάρα πολύ περιεχόμενο να μελετήσει κανείς το βάθος και τους συλλογισμούς που κάνει κάθε αιρετικός και πώς φτάνει σε λανθασμένα συμπεράσματα και μετά πώς έρονται τα λάθη αυτά από το Άγιο Πνεύμα που εκφράζεται μέσω των γνωμών των πατέρων. Ναι, αυτό παρακολουθήσαμε ναι. και σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε ναι. πιστεύω και στις επόμενες αιρέσεις και η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι πάρα πολύ σπουδαία. Ναι, ενδιαφέρουσα, ναι. Γιατί εκεί πέρα επισέρχεται πλέον ο μονοφυσιτισμός που είναι είτε ανθρώπινος είτε θεϊκός, ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις, ναι, ναι. δύο απόψεις διαμετρικώς αντίθετες ναι. και αυτό αυτές οι απόψεις απεκρούστησαν από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνος. Ναι. Αλλά ωστόσο ο μονοφυσιτισμός υπάρχει σαν αίρεση ακόμα και σήμερα. Υπάρχει βεβαίως. Δυστυχώς.
επιβιώνει, θα έπρεπε να έχει εξαλειφθεί. Επιβιώνει σε δύο περιπτώσεις. Ναι. Στους μονοφυσίτες Αρμένιους και στους μονοφυσίτες Αιγύπτιους. Αιγυπτίους. Όχι Άραβες, γιατί λένε ότι οι μονοφυσίτες, πώς λέγεται η Αβυσσινία, ενώ εμείς είμαστε διφυσίτες, οι Αιθίωπες, οι Αιθίωπες, είναι οι αυτόχθονες, ενώ οι Άραβες ήταν εισβολείς. Εκεί πιστεύω ότι η επιβίωση αυτή έγινε για λόγους πολιτικούς και όχι θρησκευτικούς. Ναι. Και επικρατεί, για να κλείσουμε εδώ, επικρατεί ακόμα η άποψη από ό,τι βλέπω, στους Αιθίωπες ιδίως που έχουν έρθει και στην Ελλάδα και λένε δεν έχουμε καμιά φορά καμία διαφορά με τους Ορθόδοξους, ναι. Δεν ξέρουν ότι υπάρχει διαφορά και ότι πρέπει να αναβαπτιστούν ή να αμυρωθούν ή κάτι τέτοιο να γίνει, έτσι. Ναι. Γι' αυτό τους λέμε στους αδερφούς τους Αιθίωπες να κοιτάξουν καλύτερα το θέμα αυτό όσοι είναι στην Ελλάδα και να συντονιστούν με την Ορθοδοξία, ναι. Ό,τι λέει η Ορθοδοξία, διότι δηλαδή όταν λέει ο μονοφυσίτης ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη. Δεν είναι αυτό το ναι. Στο ανθρώπινο λογικό είναι. Ανθρώπινο. Γιατί να μην υπάρχει συγχρόνως και η ανθρώπινη φύση. Βέβαια. Με αυτά και αυτά φτάσαμε στο τέλος. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί φίλοι. Πιστεύω ότι κάποιοι διευκρινίζαμε. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τους αγαπητούς φίλους που έμειναν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα και να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε το θέμα των αιρέσεων και να περάσουμε και στις πιο σύγχρονες αιρέσεις, έτσι, αργότερα. Σύγχρονες. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, για να πληροφορηθούν οι αγαπητοί φίλοι πόσες κορυφαίες σύγχρονες αιρέσεις, εκτός από τον Ιαχωβισμό και τον Προτεσταντισμό, υπάρχουν και δρούν και στη χώρα μας ακόμα δυστυχώς. Υπάρχουν και ινδουιστικές αιρέσεις. Βεβαίως, πάρα πολλές. Και βουδιστικές και. Ναι. Και αποκρυφιστικές και ουδοκαθεστικές. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Που μας άκουσα, ναι. Και εμείς ευχαριστούμε που σας είχαμε κοντά μας σήμερα. Χαίρετε, Κύριο. Χαίρετε.